Καλημέρα και από εμένα. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Συγχαρητήρια κιόλας για την εκδήλωση στους διοργανωτές. Ξεκινάμε την παρουσίαση του ζητήματός μας. Είναι γνωστό στην εποχή, σε αυτή τη νέα εποχή που διανύουμε, ότι η εγκληματικότητα αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Συνεπώς, ένα ζήτημα που μας απασχολεί είναι σίγουρα το πόσο ασφαλείς θα μπορούμε να είμαστε όσο διαβιούμε σε αυτή τη χώρα, στις γειτονιές μας και γενικά μέσα στα σπίτια μας. Διότι πολλές φορές οι κλέφτες, οι επίδοξοι ληστές μπορεί να μπουν μέσα στο σπίτι μας και να, την ώρα που κοιμόμαστε, ας πούμε, να μας ληστέψουν. Ή ακόμα και στις επιχειρήσεις που έχουμε, μπορεί κάποια αγαθά τα οποία έχουμε μέσα, διαθέτουμε, να χρήζουν προστασίες. Οπότε η τοποθέτηση καμερών κρίνεται πολλές φορές επιβεβλημένη, ακόμα και για τα αγαθά τα οποία θέλουμε να προστατεύσουμε. Ορισμένα από τα ερωτήματα που απασχολούν σχεδόν καθημερινά τους συμπολίτες μας, εμάς τους ίδιους, είναι: θέλω να εγκαταστήσω στα γραφεία της εταιρείας μου κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης των εργαζομένων μου, διότι έχω σοβαρές υπόνοιες ότι δύο εξ αυτών δεν εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους. Είναι νόμιμο αυτό? Αυτό θα το δούμε παρακάτω, θα το αναλύσουμε. Και ήδη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιλήφθηκε του ζητήματος και εξέδωσε απόφαση αναφορικά με την καταγγελία που δέχτηκε από μία εργαζόμενη σε ένα γραφείο. Δεύτερον, ο γείτονάς μου στην πολυκατοικία που διαμένω έχει τοποθετήσει κάμερα στην είσοδο του διαμερίσματός του, η οποία κάμερα λαμβάνει εικόνα από τον ανελκυστήρα αλλά και από τη θύρα του διαμερίσματός μου. Νιώθω άβολα, διότι θεωρώ ότι παραβιάζονται προσωπικά μου δεδομένα. Είναι νόμιμη η πράξη του αυτή? Ήδη έχουν δοθεί απαντήσεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Υπάρχουν αναρτημένες στη σελίδα της Αρχής στο διαδίκτυο και έχει δοθεί απάντηση, θα τη πούμε παρακάτω. Τρίτον, επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών στις πλατείες, στον περιφερειακό δρόμο, στα μπαρ, στον Αιγιαλό κλπ? Υπάρχει σχετικός νόμος που δίνει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα το δούμε και αυτό παρακάτω. Είπαμε ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ύστερα από καταγγελίες που δέχεται από συμπολίτες μας, καλείται και δίνει απαντήσεις, αλλά και επιβάλλει κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της. Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο απασχολεί την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και τους πολίτες οι οποίοι ανατρέχουν στο διαδίκτυο και στα σχετικά νομοθετήματα για να ενημερωθούν, είναι πρώτον ο GDPR. Ο GDPR ξεκίνησε να ισχύει από τις 25 Μαΐου του 2018. Όσοι ανατρέχετε και αναζητάτε πληροφορίες στο διαδίκτυο ή ακόμα διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, σίγουρα θα δεχθήκατε καταιγισμό πληροφοριών τους προηγούμενους 10 μήνες. Επίσης, ο εθνικός μας νόμος, ο 2472 του 1997, επιλαμβάνεται ακόμη και σήμερα για τα προσωπικά δεδομένα και του έχει δώσει δυνατότητα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να εναρμονίσει όσα ζητήματα δεν καλύπτονται από το GDPR, να τα εναρμονίσει με την ψήφιση ενός νέου εθνικού νόμου, ο οποίος θα ισχύει σε συνδυασμό με τον Γενικό Κανονισμό. Και το άρθρο 14 του νόμου 3917 του 2011, το οποίο άρθρο εξηγεί για ποιο λόγο είναι νόμιμη η τοποθέτηση καμερών σε δημόσιους χώρους. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα? Πολύ απλά, πέρα από τον ορισμό ο οποίος δίνεται μέσα από τον Γενικό Κανονισμό αλλά και από τον Εθνικό Νόμο, είναι ο αριθμός του φορολογικού μας μητρώου, είναι το πρόσωπό μας, αποτελεί προσωπικό δεδομένο το πρόσωπό μας. Γι' αυτό και πολλές φορές παρατηρούμε σε διάφορα ρεπορτάζ κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν μπει στην εικόνα να καλύπτονται, να είναι θολά. Ο αριθμός φορολογικού μας μητρώου, η διεύθυνση του σπιτιού μας, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας και η πινακίδα του αυτοκινήτου, το email μας κλπ. Όλα αυτά εδώ αποτελούν τα προσωπικά μας δεδομένα, τα οποία προστατεύονται.
Τι είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας? Με απλά λόγια, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αυτός ο οποίος επεξεργάζεται τα προσωπικά μας δεδομένα. Μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό πρόσωπο. Φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι κάποιος από ένα κατάστημα, από κάποια εταιρεία, μπορεί να είναι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας μας, αλλά μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, μια δημόσια αρχή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα δικαστήρια, και αυτά επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα με τις τοιχογραφίες τις οποίες συντάσσουν. Τι είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων? Η κορονίδα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων, ο άνθρωπος δηλαδή, δεν δώσει τη συγκατάθεσή του για να επεξεργαστούν αυτά τα προσωπικά του δεδομένα, η οποιαδήποτε επεξεργασία αποτελεί παράνομη πράξη. Γι' αυτό κιόλας, όσοι διαθέτετε email, λογαριασμό email, λίγο πριν τις 25 Μαΐου του 2018, αλλά και μετά, δέχεστε μάλλον ενημερωτικά email για το αν θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας να σας αποστέλουν ενημερωτικά newsletters ή προσφορές. Οι πράξεις αυτές, οι οποίες συνεχίζονται να γίνονται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον νόμο, αποτελούν παράνομες πράξεις. Τι είναι η παραβίαση δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα? Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγησης. Αυτό που είπαμε πριν. Εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση ρητή, γραπτός κυρίως, τότε οποιαδήποτε επεξεργασία αποτελεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τι είναι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης? Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ και εξηγούμε για το αν η τοποθέτηση καμερών αποτελεί νόμιμη ή παράνομη πράξη. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης, τα οποία περιλαμβάνονται ιδίως στα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, ορίζονται τα συστήματα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε ένα χώρο. Λειτουργούν συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήματα και έχουν τη δυνατότητα λήψης και μετάδοσης εικόνας και ήχου. Αυτό το σύστημα βιντεοεπιτήρησης τοποθετείται για την ασφάλεια του χώρου, για την ασφάλεια αγαθών, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, και για την ασφάλεια προσώπων. Τι προβλέπει το Ελληνικό Σύνταγμα αναφορικά με τα προσωπικά μας δεδομένα? Το γνωστό άρθρο 9α αναφέρει και προβλέπει ένα συνταγματικός κατοχυρωμένο δικαίωμά μας, το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι. Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως ο νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή. Επόμενο άρθρο, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και θα πρέπει να το γνωρίζετε όλοι, έχει να κάνει με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Αυτό αναφέρεται και προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 του Συντάγματος, και λέει το εξής. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στη κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Επομένως, οποιοδήποτε μας μειώνει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπειά μας κτλ., παραβιάζει το άρθρο αυτό. Βέβαια, θα πρέπει να επέλθει καταγγελία για να θεωρηθεί τιμωρητέα η πράξη αυτή. Κάμερες σε χώρους εργασίας. Αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε μία κάμερα η οποία τι κάνει? Παρακολουθεί συμπεριφορές. Είναι νόμιμη η τοποθέτηση αυτή, ναι ή όχι? Προφανώς δεν είναι νόμιμη. Τι θεωρείται δημόσιος χώρος? Επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτή των καμερών? Δημόσιοι χώροι είναι αυτοί που προορίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία και τον αστικό κώδικα για κοινή χρήση. Δηλαδή, οι οδοί, οι πλατείες, τα άλση, ο υγειαλός, η παραλία, τα λιμάνια, οι όχθες λίμνων και ποταμών. Είναι γενικά ο κάθε χώρος ο οποίος θεωρείται προσβάσιμος και είναι ανοιχτός και ελεύθερος προσβάσιμος σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων, χώρος ο οποίος με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Στη τελευταία περίπτωση μπορεί να ανήκουν μεγάλα εμπορικά κέντρα, ειδικά πάρκα, χώροι αναψυχής,
Επίσης, στους δημόσιους χώρους συγκαταλέγονται και οι σταθμοί διακίνησης επιβατών με μέσα μαζικής μεταφοράς. Χώροι δηλαδή προσβάσιμοι σε απεριόριστο αριθμό ατόμων. Αυτή η ερώτηση υπάρχει στη σελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Κάμερες σε χώρους εργασίας. Αναφορικά με την τοποθέτηση καμερών, οι οποίες εστιάζουν σε πρόσωπα και συμπεριφορές, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει αποφαθεί με την συγκεκριμένη αυτή οδηγία της, την 1 κάθετος 2011, ότι η ανωτέρω παρακολούθηση είναι παράνομη. Γιατί είναι παράνομη? Προηγουμένως, το άρθρο 5, παράγραφος 1, έλεγε ότι η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας είναι ένα συνταγματικός κατοχυρωμένο δικαίωμα. Προφανώς, όταν τοποθετείται μια κάμερα και αξιολογεί συμπεριφορές και επιβλέπει συμπεριφορές, περιορίζεται το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας. Πού επιτρέπεται όμως, γενικά σε χώρους εργασίας, επιχειρήσεις κλπ. Επιτρέπεται σίγουρα στην είσοδο και την έξοδο των χώρων αυτών και όταν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ή την προστασία κρίσιμων χώρων εργασίας, το ταμείο για παράδειγμα, τα στρατιωτικά εργοστάσια και εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου. Με την υπαριθμό 20 κάθετος 2017 απόφαση της Αρχής, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, αναφορικά με την καταγγελία της εργαζομένης που είχαμε πει στην αρχή της παρουσίασης, εξηγεί τα παρακάτω. Η βιντεοεπιτήρηση των γραφείων και των θέσεων εργασίας των εργαζομένων συνιστά υπέρμετρη προσβολή των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ αποτελεί απρόσφορο και αναποτελεσματικό μέτρο για την προστασία του εξοπλισμού, αποκλοπή ή την ασφαλή επεξεργασία. Εξηγεί με λίγα λόγια ότι όταν αυτή η τοποθετημένη κάμερα επιβλέπει συμπεριφορές, παραβιάζεται αφενός το δικαίωμα, αλλά δεν θεωρείται αποτελεσματικός τρόπος για να προστατεύσει τον εξοπλισμό ή την κλοπή ή την ασφαλή επεξεργασία των τερούμενων προσωπικών δεδομένων. Γιατί? Για παράδειγμα, σε ένα τυπικό χώρο γραφείων επιχείρηση, η βιντεοεπιτήρηση πρέπει να περιορίζεται, όπως είπαμε, σε χώρους εισόδου και εξόδου, χωρίς να επιτηρούνται συγκεκριμένες αίθουσες γραφείων ή διάδρομοι. Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν, όπως είπαμε προηγουμένως, συγκεκριμένοι χώροι, όπως ταμεία ή χώροι με χρηματοκιβώτια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ. Υπό τον όρο ότι οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν και όχι στους χώρους όπου κινούνται οι εργαζόμενοι. Και εργάζονται προφανώς. Τι προβλέπει το άρθρο 14. Προηγουμένως σας είπα ότι το άρθρο αυτό αναφέρει γιατί είναι νόμιμη η τοποθέτηση των καμερών σε δημόσιους χώρους. Επομένως εξηγεί. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνα σε δημόσιους χώρους, εφόσον συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται μόνο για τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας, προφανώς εννοεί για την τοποθέτηση καμερών ακόμα και στις πλατείες ή γενικά σε χώρους που είναι δίπλα στα σύνορα, κατοικίες, την προστασία του πολιτεύματος και την αποτροπή εγκλημάτων προδοσίας της χώρας, την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων που συνιστούν επιβολή της δημόσιας τάξης. Την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων βίας, εμπορίας ναρκωτικών. Πολλές φορές τα έχουμε δει σε ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων λήψης εικόνας από διάφορες κάμερες οι οποίες μας δείχνουν συμπεριφορές παράνομες από διάφορα εγκληματικά στοιχεία. Έτσι, για την ασφάλεια των συγκοινωνιών και γενικά τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Εδώ έχουμε τέσσερις διαφορετικές εικόνες. Η μία εικόνα δείχνει την τοποθέτηση καμερών στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Η δεύτερη δεξιά, τη λήψη εικόνας από μία πλατεία. Η κάτω αριστερά δείχνει εικόνα από εδώ, το γνώριμο σε όλους μας περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Και δεξιά βλέπουμε την καταγραφή εικόνας από μία πλάζ. Ποια από αυτές θεωρείται νόμιμη? Θα εξηγήσουμε και παρακάτω ότι στην πρώτη εικόνα πάνω αριστερά θεωρείται νόμιμη η τοποθέτηση καμερών εφόσον συμφωνήσουν ένας ψήφος παραπάνω από τα 2/3 των ενίκων της πολυκατοικίας ή των ιδιοκτητών. Στη δεύτερη εικόνα, πάλι κρίνεται τοποθέτηση η κάμερα
εφόσον έχει τοποθετηθεί από δημόσια αρχή. Δηλαδή, εάν ένας πολίτης τοποθετήσει την κάμερα αυτή διότι έχει κάτω ένα μαγαζί και λαμβάνεται αυτή η εικόνα, θεωρείται παράνομη. Ο πολίτης, ο οποίος είναι ιδιώτης, μπορεί να τοποθετήσει μία κάμερα, η οποία όμως θα καταλαμβάνει η εικόνα μόνο από την είσοδο της επιχείρησής της ή γενικά και από την έξοδο, αρκεί να έχει όμως και συγκατάθεση από την επιχείρηση που γειτνιάζει στη δική του. Οποιαδήποτε άλλη καταγραφή εικόνας θεωρείται παράνομη. Εδώ, όπως ανέφερε προηγουμένως το άρθρο του νόμου του 2011, θεωρείται πάλι νόμιμη η τοποθέτηση καμερών, διότι έχει να κάνει με τη διαχείριση κυκλοφορίας και την καταστολή φαινομένων τροχαίων ατυχημάτων. Κάτω δεξιά, η τοποθέτηση κάμερας θεωρείται παράνομη, διότι καταγράφει συμπεριφορές. Πάμε σε ένα ερώτημα το οποίο τίθεται πολύ συχνά. Κατοικώ σε διαμέρισμα σε πολυκατοικία και θέλω να τοποθετήσω κάμερες για λόγους ασφαλείας. Δύναμαι να πράξω τούτο? Σε ποια σημεία επιτρέπεται? Λοιπόν, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εξηγεί ότι μπορεί να τοποθετηθεί η κάμερα μέσα στο διαμέρισμα. Δεν εφαρμόζεται εδώ ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διότι έχει να κάνει με οικιακή χρήση. Αυτό το αναφέρει ρητά. Επομένως, είναι νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας. Θα πρέπει βέβαια, αν έρθει κάποια νταντά να προσέξει ένα παιδί, να ενημερωθεί κανονικά ότι υπάρχει τοποθέτηση κάμερας, διότι εκεί παραβιάζεται ένα συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα. Επίσης, μπορεί να τοποθετηθεί κάμερα έξω από την οικία, η οποία θα επιβλέπει τον απολύτως απαραίτητο χώρο της εισόδου χωρίς να γίνει καταγραφή εικόνας ήχου. Επίσης, μπορεί να τοποθετηθεί κάμερα με καταγραφή εικόνας και να θεωρείται ως οικιακή χρήση. Δεν θα εμπίπτει στην νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όταν είναι τεχνικά εφικτός ο περιορισμός του πεδίου εμβέλειας της κάμερας στον απολύτως απαραίτητο χώρο μπροστά από τη θύρα εισόδου του διαμερίσματός μας, χωρίς να επηρεάζονται τα άλλα διαμερίσματα. Άρα λοιπόν, εάν επηρεάζονται τα άλλα διαμερίσματα, τι συνάγεται? Ότι θα πρέπει να έχουμε διαιρητή συγκατάθεση του γείτονά μας για το να καταγράφουμε και τα γειτονικά μας διαμερίσματα. Επομένως, εάν δεν υπάρχει η συγκατάθεση, δεν θα μπορούμε να έχουμε τη τοποθέτηση αυτής της κάμερας. Θέλω να εγκαταστήσω κάμερες στη μονοκατοικία μου για λόγους ασφαλείας. Επιτρέπεται και με τι όρους? Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εξηγεί ότι θα πρέπει να έχουμε επίσης τη συγκατάθεση των γειτόνων μας για να τοποθετήσουμε αυτή την κάμερα. Διαφορετικά, θα πρέπει η κάμερα αυτή να καταλαμβάνει μόνο χώρο, εικόνα, μπροστά από τη θύρα μας, χωρίς να υπάρχει ήχος. Στο ίδιο ερώτημα, εξηγεί επίσης η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ότι η λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς ή πεζοδρόμια μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν πρόκειται για χώρο όπου έχουν προηγηθεί επικίνδυνες επιθέσεις κατά της ζωής και της περιουσίας και υπάρχουν πλέον δικαιολογημένες υπόνοιες ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και άλλες. Στις περιπτώσεις αυτές, η λήψη πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο παράπλευρο χώρο. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, αυτός ο οποίος έχει τοποθετήσει την κάμερα θεωρείται σαν υπεύθυνος επεξεργασίας. Συνεπώς, ως προς τις εξωτερικές κάμερες, έχει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να τοποθετήσει μια πινακίδα ενημέρωσης ότι εισερχόμαστε σε χώρο ο οποίος βιντεοσκοπείται και να ικανοποιήσουμε όλα τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που εισέρχονται σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση στο καταγεγραμμένο υλικό και το δικαίωμά τους να εναντιωθούν σε αυτή την καταγραφή της εικόνας. Ποια είναι τα δικαιώματά μας? Τι πρέπει να γνωρίζουμε εμείς ως πολίτες όταν εισερχόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος βιντεοσκοπείται και υπάρχει κάποια επεξεργασία παρά τη δική μας συγκατάθεση που προβλέπει ο νόμος? Έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε το συμβάν αυτό στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Προβάλλουμε αρχικά τις εντηρήσεις, είτε με φυσική παρουσία στην Αρχή Προστασίας, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο. Και αν δεν συμμορφωθεί στο αίτημά μας αυτό, στην καταγγελία, ο υπεύθυνος αυτός επεξεργασίας, ύστερα βέβαια και από την όχληση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, τότε μπορούμε, αφού επιβληθεί το πρόστιμο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων,
μπορούμε να προσφύγουμε και στα πολιτικά δικαστήρια για να αξιώσουμε την αποζημίωση από τις ηθικές βλάβες που έχουμε υποστεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να ήταν επικοδομητική η ομιλία για σας. Έχει κάποιος, ναι, να κάνει ερωτήσεις. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν αποτελεί πλέον υποχρέωση η γνωστοποίηση στην αρχή. Θα πρέπει όμως να λαμβάνονται κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα από αυτούς οι οποίοι τοποθετούν κάμερες, δηλαδή να τοποθετούν πινακίδες σε εμφανή σημεία της επιχείρησής τους και να εξηγούν σε αυτούς που εισέρχονται ότι εισέρχονται πλέον σε ένα χώρο ο οποίος καταγράφεται από κάμερες. Και επίσης θα πρέπει να προβλέπονται και τα δικαιώματα αυτών οι οποίοι εισέρχονται, να τα γνωρίζουν. Αυτό λέει η αρχή προστασίας με μία οδηγία τους. Άρα λοιπόν εσείς μπορείτε να συστήνετε σε αυτούς που ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν κάμερα αυτή τους την υποχρέωση. Είπα προηγουμένως, χθες πριν έρθω εδώ και ετοίμαζα την παρουσίασή μου, ολοκλήρωνα μάλλον την παρουσίασή μου, διάβασα ότι πριν κάποιους μήνες επιβλήθηκε πρόστιμο σε ένα σουβλατζίδικο. Γιατί επιβλήθηκε πρόστιμο? Γιατί είχε τοποθετήσει κάμερες πάνω από, από εκεί που ψήνανε κλπ. Και οι κάμερες εστιάζανε σε όλο το μαγαζί. Άρα λοιπόν καταγράφανε συμπεριφορές. Σύμφωνα με τον νόμο, η κάμερα θα πρέπει να είναι εστιασμένη, να είναι τοποθετημένη μάλλον και να εστιάζει στην είσοδο και στην έξοδο του καταστήματος και πάνω στο ταμείο. Αλλά γενικά αποτελεί υποχρέωση να τοποθετηθεί, να αναρτηθεί μια πινακίδα η οποία θα αναφέρει ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και σύμφωνα και με το GDPR θα πρέπει να αναφέρονται πλέον ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Φαντάζομαι περισσότεροι που είστε εδώ θα το έχετε διαβάσει. Και επίσης δύο-τρία δικαιώματα αυτών που εισέρχονται να τα γνωρίζουν για να μην καταγγείλει κάποιος τον καταστηματάρχη. Διότι όπως γνωρίζουμε υπάρχει πολύ περίεργος κόσμος. Εγώ προσωπικά όταν μπαίνω σε ένα χώρο δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, άρα δεν θα κοιτάξω πραγματικά τίποτα. Αλλά υπάρχει περίεργος κόσμος που τα κοιτάζει αυτά, καταγγέλει, οπότε συνιστώ να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Κανονικά ο πελάτης. Εσείς όμως, εάν βρεθείτε σε ένα περίεργο πελάτη ο οποίος μπορεί να σας ζητήσει μετά ευθύνες, μπορέσετε να ετοιμάσετε ένα έντυπο, να τον ενημερώνετε για τις υποχρεώσεις του. Δεν είναι τίποτα. Ετοιμάσετε ένα έγγραφο ότι μπράβο. Ότι εγώ σας ενημερώνω και να υπογράφει κιόλας. Οπότε μετά δεν θα μπορεί να ζητήσει καμία ευθύνη από εσάς. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, κύριε Αποστολόπουλε. Ναι. Πρέπει να προχωρήσουμε σε επόμενη ομιλία, σε επόμενο πάνελ. Μια τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω. Μισό λεπτάκι. Καλημέρα σας. Αν κρίνετε ότι η ερώτηση είναι εκτός θέματος, την προσπερνάμε. Επειδή το νομικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια όσο αφορά το ποιοι έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν συστήματα ασφαλείας και μιλάω ειδικά για κάμερες και για συναγερμό, για τους τεχνικούς, ερμηνεύεται από πολλούς όπως το θέλουν. Αν είστε ενημερωμένος, να δώσετε μονολεκτικές απαντήσεις για τις άδειες, συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κατέχουν οι εγκαταστάτες. Ευχαριστώ. Συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κατέχουν οι εγκαταστάτες.
Τι εννοείται, σε επίπεδο γνώσεων? Όχι σε επίπεδο, σε επίπεδο άδειας. Σε επίπεδο άδειας. Υπάρχει νόμος που λέει ότι τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να τα τοποθετούν άνθρωποι που έχουν κάποια συγκεκριμένα προσόντα. Αλλά εκεί υπάρχει... Να διακόψω λίγο. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει πάνελ συγκεκριμένα. Πότε? Σήμερα? Σήμερα. Θα σας ενημερώσω. Υπάρχει εκτακτό σχετικό πάνελ, ναι, από το ΣΑΕ, το σύνδεσμο. Θα μιλήσει και ο πρόεδρος, ο κύριος Μακρύς, σχετικά με τις άδειες των εγκαταστατών. Okay. Θα ενημερωθείτε και από σχετική ανακοίνωση. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Οπότε προχωράμε στο επόμενο. Σας ευχαριστώ και πάλι.